Παγκόσμιες πρωτιές κατέχει η Ελλάδα σε τροχαία ατυχήματα και καταλήψεις. Τα τροχαία είναι τα κύρια αίτια θανάτου στις ηλικίες από 18 έως 44 ετών. Τα τελευταία 60 χρόνια στην Ελλάδα σημειώθηκαν 140.000 θάνατοι και 350.000 αναπηρίες στους δρόμους. Σύμφωνα με τον κορυφαίο οδηγό αγώνων Ιαβέρη, πρόκειται για το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Τι θα θέλατε να πάρουν μαζί τους φεύγοντας, όσοι έρθουν να σας ακούσουν σήμερα, τι θα πρέπει να τους μείνει? Προβληματισμός, ανησυχία, φόβος και τρόμος. Αυτό πρέπει να τους μείνει για τον κίνδυνο που διατρέχουν κάθε μέρα. Θα σας πω λοιπόν, που πιθανόν να το ξέρετε σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι πριν από 20 μέρες πήραμε βραβείο, αναγνωριστήκαμε από την Ευρώπη, το ανακοίνωσε η Eurostat, είμαστε νούμερο ένα σε τροχαία θανατηφόρα. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Και σε τροχαία, που σημαίνει ότι τα θύματα που γνωρίζουμε είναι μεταξύ 15 και 29, που αυτό ακόμα έρχεται να ενισχύσει τι? Μέσω γενοκτονίας, καθώς αυτοί που χάνουν τη ζωή τους, το ξέρετε, είναι νέοι άνθρωποι, χάνουν τη ζωή τους ή την καταστρέφουν πριν γεννήσουν. Άρα δεν κάνουν παιδάκι. Άρα δεν πρέπει να πάω στο εγγονάκι. Άρα έχουμε μείωση πληθυσμού. Άρα αυτό μέσω γενοκτονίας λέγεται δημογραφικό. Κατά τα άλλα, με απόλυτη υποκρισία, εγώ ακούω στη Βουλή να μιλάνε το δημογραφικό. Και θεωρούν ότι για το δημογραφικό λέει φταίει η υπογεννητικότητα. Όχι, η υπογεννητικότητα συντηρεί το δημογραφικό. Αυτό που κάνει τη γενοκτονία και το δημογραφικό είναι τα οδικά εγκλήματα. Είμαστε και νούμερο ένα σε καταλήψεις, έτσι, για να καταλάβετε, να πούμε και στο δόλο. Είμαστε νούμερο ένα χώρα σε καταλήψεις. Δηλαδή τον βαράει και φεύγει. Αυτό είναι δόλος ή λέγεται κακούργος, που αφήνει κάποιον να πεθάνει. Αυτό σας περιέγραψα ήδη την ηθική, την κοινωνική κατανόηση και την κουλτούρα αυτού του λαού που, στον οποίο ανήκουμε. Εντάξει, από εκεί και πέρα, αν σας πω όλοι κάθονται με δέος μπροστά στα φυσικά φαινόμενα, το μάτι, 102 άνθρωποι, δασικές πυρκαγιές, σεισμός που γίνονται, ξέρω εγώ, πλημμύρες, τύπου εδώ πέρα πάνω που είχε γίνει πλημμύρα πριν από κάποιους μήνες. Έτσι λοιπόν, προσέξτε τι φοβάται ο Έλληνας. Τους 250 που χάσανε τη ζωή τους σε σεισμό τα τελευταία 50 χρόνια. Και καλά κάνει, 250 άτομα, 250 οικογένειες. Τους 250 περίπου που είναι και από πλημμύρες. Και τους 250 που είναι και από δασικές πυρκαγιές. Όταν 130 με 140 χιλιάδες άνθρωποι χάσανε τη ζωή τους μέσα σε 50 χρόνια, 350 χιλιάδες είναι ανάπηροι, από τους οποίους οι 100 είναι ζόμπι, ζωντανοί, νεκροί, 2 εκατομμύρια τραυματίες, 800 δισεκατομμύρια πεταμένα ματωμένα στην άσφαλτο και 1 εκατομμύριο 800.000 αγέννητοι. Είμαστε 2 εκατομμύρια λιγότεροι. Αυτοί που λείπουν είναι αυτοί που δεν εργάζονται, έτσι. Είναι σαν αυτούς που πήγαν στο εξωτερικό με το brain drain. Από αυτό το 1.800, φαντάσου τώρα κάποιους, ας πούμε, οι οποίοι ήταν σε παραγωγική ηλικία, που δεν αποδίδουν φόρο εισοδήματος της τάξης, το ανακοινώσανε πάλι προχθές. Εσείς τα ξέρετε αυτά. 12,9 δις το χρόνο είναι από το brain drain. Άρα έχουμε 12-13 χαμένα από τη γενοκτονία. Και άλλα 10 που είναι από το νοσοκομιακά περίθαλψη από καταστάσεις, 20 δισεκατομμύρια. Ας το ακούσουν και οι Ελληνάρες, που θεωρούν ότι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής τους είναι το πορτοφόλι τους. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το ΕΚΔΕ είναι διαγώνιση του κτών, σας καλωσορίζει. Ο Ιαβέρης μίλησε σε ειδική εκδήλωση στην Κοζάνη, καλεσμένος του ΙΕΚΔΕΗ. Στο πλαίσιο των δράσεών μας για το ΙΕΚΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο, διοργανώσαμε σήμερα αυτή την ημερίδα με τον Ιαβέρη, με σκοπό να ευαισθητοποιήσουμε τους νέους και όλους φίλους μας της περιοχής, για να έχουμε μια καλύτερη συμπεριφορά στους δρόμους. Το ΙΕΚΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο, που δραστηριοποιείται στην περιοχή μας εδώ και ένα χρόνο, συνεχίζει και φέτος με καινούργιες σύγχρονες τεχνικές ειδικότητες. Θεωρούμε ότι η ασφάλεια των ανθρώπων μας, η ασφάλεια των νέων, είναι πρωταρχικό μας μέλημα. Δεν είναι μόνο η γνώση, είναι η γνώση σε συνδυασμό με την ασφάλειά τους. Την ασφάλειά τους στο εργασιακό περιβάλλον, το οποίο το φροντίζουμε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους, και την ασφάλεια όλων των ανθρώπων, όλων των συνανθρώπων μας, στον δρόμο.